Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε στο σπίτι της κυρίας Ξένιας Καλογεροπούλου για να μιλήσουμε για το παιδικό θέατρο, για τα 50 χρόνια της Μικρής Πόρτας και για την παράσταση της χρονιάς. Μιλάμε για ποια από τις δύο. Και για τις δύο θα μιλήσουμε. Γιατί είναι οι παραστάσεις που περιμένουμε θα ανοίξουν όλες τον Οκτώβρη. Η μία λοιπόν είναι η οικογένεια Νόε. Είναι ένα αγαπημένο έργο που το γράψαμε μαζί με τον Θωμά, τον Βοσχόπουλο, και το αγαπάμε πάρα πολύ και τώρα ανεβαίνει και ανανεωμένο από πλευράς ερμηνευτικής, σκηνογραφικής και τα λοιπά, και όλα θα είναι φρέσκο. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που ανεβαίνει η οικογένεια Νόε και πιστεύω ότι θα έχει τρομερή επιτυχία, γιατί είναι ένα έργο που αγγίζει πάρα πολύ και τα παιδιά και τους μεγάλους, και ειδικά στην εποχή μας όπως είναι τώρα, περίεργη η εποχή μας σε σχέση με την προστασία της φύσης, ας πούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν. Και η άλλη παράσταση. Η άλλη παράσταση είναι ο Θείος Βάνιας. Ο Θείος Βάνιας τώρα είναι ένα από τα νεότερα έργα του Τσέχο, το οποίο δεν έχω παίξει εγώ. Έχω παίξει μόνο δύο φορές το Γλάρο. Αλλά το Θείο Βάνια τον έχω παίξει στη σχολή, όταν σπούδασα στην Αγγλία. Και εκεί έκανα μία νταντά, μία ακριά νταντά. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Αλλά τώρα δεν παίζω την νταντά, παίζω μια γιαγιά. Και είναι πάρα πολύ καλή παρέα, και εκεί είναι σκηνοθέτης ο Δημήτρης ο Καρατζάς και η ηθοποίη είναι εξαιρετική. Σε ποιο θέατρο? Προσκήνιο λέγεται. Είναι το θέατρο που είναι πριν από την Αχαρνών. Πολύ όμορφο θεατράκι, αλλά πολύ μικρούλι. Θα σας δούμε εκεί λοιπόν. Εκεί τον Οκτώβριο ελπίζω να με δείτε και να με δω. Εγώ να μπορέσω δηλαδή να τα βγάλω πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα σε συνέντευξη που έρχεται σε λίγες μέρες.